Χαίρετε! Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 και έχουμε και σήμερα έκτακτο vlog. Άμα έχεις έκτακτη επικαιρότητα, θα κάνεις έκτακτο vlog. Όσο κουρασμένος κι αν είσαι, είμαι τόσο κουρασμένη που θα κάνω σαρδάμι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα είχα μια περιπετειώδη μέρα. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Έτσι το πρωί, όταν ξεκίνησα τόσο πρωί, 8 και 4, 8 και 20, να βγω από το σπίτι για να μπω στο αυτοκίνητο, για να πω στη Λευκοσία, για να πω στο Σίγμα που ήμουν καλεσμένη στις 9 στην εκπομπή του φίλου του Ανδρέα του Δημητρόπουλου το πρωτοσέλιδο, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα κλειδί για την εξωτερική πόρτα του σπιτιού, την πόρτα της αυλής, η οποία αυλή μας είναι περιτυχισμένη με αρκετά ψηλό τοίχο, που δεν μπορεί να τον πηδήξει μια δύνατη, πόσο μάλλον εγώ. Οπότε πήρα τηλέφωνο τον άνδρα μου. Εννοείται ότι είχα λίγο άγχος. Συνήθως δεν έχω άγχος, αλλά άμα σκέφτεσαι ότι θα στήσεις κόσμο ο οποίος θα σε περιμένει στην τηλεόραση, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Τέλος πάντων, πήρα τον άνδρα μου, του λέω τι να κάνω. Μου λέει πήγαινε στην πίσω πλευρά του σπιτιού, σε κάποιο σημείο είναι πιο χαμηλό το περιτύχισμα. Προσπάθησε να πηδήξει από εκεί, μετά με πείραζε κιόλας. Μου λέει: άλλοι έχουν πηδηχτεί από το παράθυρο, εσύ έχεις πηδηχτεί από το περιτύχισμα του κήπου. Πήδηξα δίπλα στην αυλή ενός σπιτιού που είναι ακατοίκητο. Έδωσα μέσα σε κάτι θάμνους, προχωρώντας, μου χτέριζαν τα μαλλιά μου κάτι ωραία κλαδιά. Αυτό το, η κουβέρτα που φοράω σαν μπαλτό ήταν γεμάτη ξερά φύλλα, κλαδιά τέτοια. Τέλος πάντων, πήγα μέχρι την άλλη άκρη του ακατοίκητου σπιτιού. Βρήκα ένα σημείο που μπορούσα να πηδήξω από το περιτύχισμα στον δρόμο και μετά έκανα το γύρο του τετραγώνου για να βρω το αυτοκίνητο και να πάω στη Λευκοσία. Και όμως τα κατάφερα. Τα κατάφερα με μόνο 10 λεπτά καθυστέρηση. Όπως σας είπα και προηγουμένως, βάφτηκα τσάτρα πάτρα εγώ ίδια πρωτού ξεκινήσω, γιατί λέω υπάρχει περίπτωση να μην προλάβω λόγω κίνησης. Να μην προλάβω για μακιγιάζ εκεί στο σταθμό και τσιβάφτηκα εγώ με τον τρόπο που ξέρετε, τον έρασε τεχνικό τέλος πάντων. Πήγα στο κανάλι και εκεί ήταν η Θέα, η οποία είναι μία από τις μακιγιές του σταθμού. Η Θέα, η οποία στο Instagram είναι Θέα Makeup Artist. Είναι φίλη μου η Θέα, όπως και όλες οι άλλες κοπέλες είναι φίλες μου. Καθίσαμε μετά την εκπομπή και τη ρώτησα πράγματα και της είπα: μου έχουν πει ότι άμα κάνω λίγη φωτοσκίαση, άμα βάλω ξέρω εγώ εδώ λίγο σκούρο χρώμα και εδώ στη μύτη, θα φαίνεται το πρόσωπο πιο αδύνατο. Δεν της είπα, είναι να μην μάθω εγώ κάποια πράγματα, είναι να μην ασχοληθώ με κάποια πράγματα, άμα ασχοληθώ να τα κάνω όσο πιο καλά γίνεται. Τέλος πάντων μου έκανε εκεί πέρα ένα μάθημα φωτοσκίασης, ένα κομμάτι. Η αρχή του μαθήματος βρίσκεται σε ένα σύντομο Instagram βίντεο που έχω στο λογαριασμό μου στο Instagram. Μπορείτε να με βρείτε με το όνομά μου Θεκλα Πετρίδου, να με ακολουθήσετε στο Instagram αν θέλετε. Και μετά καθίσαμε και μου έκανε μάθημα η κοπέλα. Προσπάθησα τώρα που ήρθα σπίτι να εφαρμόσω το μάθημα, δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει. Ούτως ή άλλως όμως περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πήγα στο Σίγμα, είδα και άλλο αγαπημένο κόσμο από εκεί, πιάμε τον καφέ μας, τα είπαμε. Πήγα σε ένα κατάστημα μετά να πάρω κάτι πράγματα που ήθελε ο άντρας μου. Τους δίνω την πιστωτική να πληρώσω. Μου λέει: δεν περνάει πιστωτική. Τους λέω: τι, μείναμε χωρίς λεφτά. Τελικά τους είχα δώσει μία κάρτα προνομίων για από ένα κατάστημα. Δηλαδή από αυτές τις κάρτες που έχουμε στο πορτοφόλι μας που είναι άσχετες, που μαζεύεις βαθμούς και προσπαθούσα να πληρώσω με αυτήν. Τέλος πάντων, δεν γίναμε και πολύ ρεζίλοι. Πλήρωσα με την κανονική μου την πιστωτική και πάω να φύγω χωρίς να πάρω τα προϊόντα. Μου λέει ο κύριος: τα προϊόντα δεν τα θέλετε. Του λέω: έχετε καταλάβει ότι δεν είμαστε και πολύ στα καλά μας. Μετά πήγα στο Τζάμπο. Ναι. Πήγα στον Τζάμπο. Έχουμε στην Κύπρο, στην Ελλάδα το λέτε Τζάμπο, εμείς στην Κύπρο το λέμε Τζάμπο. Πήγα στον Τζάμπο, γιατί τον Τζάμπο έχει ένα προϊόν το οποίο με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Έχει κάτι σακουλάκια από αυτά που βάζεις στο κεφάλι σου όταν κάνεις ντουζ για να μην βρέχονται τα μαλλιά σου, από αυτά που έχεις στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι μία χρυσό, σε λόγο που μπορεί να τα χρησιμοποιήσω μέχρι και 10-15 φορές. Τα πλένω, τα στεγνώ και τα ξαναχρησιμοποιώ. Και ένα τέτοιο πακέτο μπορεί να μου πάει 2 μήνες. Κάνει 50 cents φυσικά αυτό το πακέτο. Και έχει μέσα 6. Λοιπόν, πήγα και να πάρω εκείνο το πακέτο και εννοείται ότι περνώντας πήρα και μια κούπα. Ναι, σιγά που δεν θα έπαιρνα εγώ μια κούπα που έκανε 1 ευρώ και 26 cents, η οποία κούπα είχε ένα χρώμα που δεν έχω στις κούπες μου. Φυσικά πήρα και την κούπα. Πήρα και κάτι άλλα πράγματα παρέσου στον άνδρα μου. Πήρα και. Τι άλλο πήρα. Πήρα και κάτι λίμες για τα νύχια. Και πέφτω πάνω σε μια φίλη
φίλη που πρώτη φορά την είδα από κοντά, αλλά μόλις την κατάλαβα, με την οποία συνομιλούμε συχνά και στο YouTube, μου στέλνει mail, αλλά και στο Facebook. Ήταν με τον άντρα της και πιάσαμε την κουβέντα. Πρέπει να στεκόμασταν περί τα 45 λεπτά και εγώ να έχω στα χέρια μου τα πράγματα, τα οποία ήταν αρκετά βαριά, να έχει κοπεί το χέρι μου που λέμε στην Κυπριακή, αλλά να μιλάμε. Λέει ο άντρας της, δεν πάτε να πιείτε ένα καφέ, να ησυχάσω κι εγώ, να ηρεμήσω που είμαι τόση ώρα ακόλουθο στα ψώνια. Του λέω, πω πω ρε φίλε, και εγώ μισώ τα ψώνια, πραγματικά δεν μαζώ τα ψώνια. Και εγώ μισώ τα ψώνια, μου λέει, ναι, φαίνεται πολύ πως μισά τα ψώνια που είσαι τόση ώρα μέσα στο κατάστημα. Τέλος πάντων, έφυγα από τον Τζάμπο. Μετά πήγα στο μολ της Λευκωσίας, είναι ένα καινούριο μεγάλο μολ που έχει ανοίξει προς τις περιοχές που είναι το χωριό μας. Έχω πάει μόνο μία φορά προηγουμένως μαζί με τον Παναγιώτη, ο οποίος όπου σταθμεύσει, μα όπου σταθμεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρείτε αυτοκίνητο. Πήγα και εγώ κυρία, πήγα στο πάρκινγκ. Βρήκα μια ωραιότατη θέση δίπλα από το ασανσέρ, τη στάμπαρα. Λέω, αχ, τι ωραία, είναι δίπλα από το ασανσέρ. Άρα θα κατεβώ από το ασανσέρ και θα βρω το αυτοκίνητο. Πήγα στο μολ, πήγα στο κατάστημα που ήθελα να πάρω κάτι βούτσες για τα μακιγιάς που μου είπε η Θέα. Μετά πήγα στην υπεραγορά που ήθελα να πάρω κάτι ξηρούς καρπούς που ψημένουν στο φούρνο χωρίς αλάτι που είναι για τη διατροφή μας. Συνήθως πάει και με τους παίρνει ο άντρας με αυτούς. Που είναι για τη διατροφή τη δικιά μου που, που έχω απ' όλα. Τέλος πάντων, πήρα και κάτι άλλα πράγματα που θέλω από το σούπερ μάρκετ. Εννοείται πως βρήκα κόσμο και στο σούπερ μάρκετ και τα είπαμε όλα, και τα ψυχολογικά μας και τα νέα μας και αυτά. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Και στον Τζάμπο είδα κόσμο άλλων πέραν του ζευγαριού με τους οποίους έχω απολωλάνει με τη συζήτηση που κάνω. Τέλος πάντων, κατεβαίνω κάτω, λέω ναι, στο υπόγειο θα έχω σταθμεύσει σίγουρα. Βρίσκω μια άλλη κυρία η οποία παρακολουθεί τα βίντεο. Κάνουμε ολόκληρη συζήτηση. Είμαι ολόκληρη συζήτηση. Τη στέλνω links, τη στέλνω το βιβλίο Ανατομία μια γυναίκα σε flipbook να το διαβάσει. Το βιβλίο και οι άνδρες έχουν ψυχή σε flipbook να το διαβάσει. Με αυτά τα δύο βιβλία βρίσκονται στην ιστοσελίδα, στη στήλη ηλεκτρονικές εκδόσεις. Είναι τα δύο τελευταία, τα δύο πρώτα άρθρα. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα μου, thekelapetridon.com, πάτε εκεί που λέει εκδόσεις, έχει. Από τον εκδοτικό οίκο ψυχογείο, ηλεκτρονικές εκδόσεις, άλλα βιβλία. Στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, τα δύο πρώτα άρθρα στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, το ένα είναι το βιβλίο Ανατομία μιας γυναίκας σε μορφή flipbook και να το διαβάσετε δωρεάν ηλεκτρονικά, και το άλλο είναι και οι άνδρες έχουν ψυχή σε μορφή flipbook. Επίσης, σύνδεσμοι για αυτά τα δύο flipbooks, flipbook σημαίνει ότι μπαίνεις μέσα και σου ανοίγει βιβλίο και το διαβάζεις από το tablet σου ή από το κινητό σου ή από τον υπολογιστή σου. Τέλος πάντων, αν μπείτε και στο χθεσινό το vlog, αυτό που έκανα χθες το βράδυ, το έκτακτο που είδα για τη συμμετοχή στο κανάλι, στην περιγραφή του έχω βάλει αυτούς τους συνδέσμους. Τέλος πάντων, τα είπαμε όλα, τα νέα μας, τις αρρώστιες μας, το ένα το άλλο, βγαίνω στο υπόγειο, ψάχνω το αυτοκίνητο, ξαναψάχνω το αυτοκίνητο, λέω, μα δεν είναι δυνατόν, αφού το έχω βάλει δίπλα από το ασανσέρ. Μήπως ήταν άλλο ασανσέρ. Κάνω με το καρότσι ολόκληρο. Άρα έχω κάνει και σήμερα το πεπάτημα μου στη φύση. Στη φύση. Μετά από κάμποση ώρα, παίρνω τον άντρα μου τηλέφωνο και μου λέει, κορίτσι μου, σε ποιο επίπεδο πάρκαρες. Α, λέω, δεν ήταν στο υπόγειο, ήταν στο ιζόγειο. Σε λάθος επίπεδο έψαχνα το αυτοκίνητο. Μπήκα στο αυτοκίνητο επιτέλους και ήρθα στο χωριό. Και τώρα που ήρθα στο χωριό, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Θα θέλατε να κάνουμε μία αρχή με τα σεμινάρια που έχουμε πει με την Αθήνα? Λοιπόν, την Κυριακή 15 του Μάρτη, εάν θέλετε και αν μπορείτε και αν υπάρχει ενδιαφέρον, μπορώ να έρθω στην Αθήνα και να κάνουμε ένα εργαστήρι, τώρα θα το διαβάσω όπως το έχω σημειώσει, εργαστήριο διαχείρισης συναισθημάτων, το οποίο να γίνει στην Αθήνα, κάπου στο κέντρο, ακόμη δεν έχουμε βρει το μέρος, και εγώ έχω σκεφτεί ότι καλή ώρα για αυτό το σεμινάριο είναι 3 το απόγευμα με 7 το απόγευμα. Δηλαδή 3 με 7, 4 ώρες. Θα είναι ένα πρακτικό σεμινάριο που θα έχει μια... θα έχει τιμή εισόδου, νομίζω 20 ευρώ θα το βάλουμε. Έτσι το είχαμε βάλει και όταν είχαμε κάνει στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα 8 Ιουνίου του 2018, που είχαμε κάνει ένα σεμινάριο τότε που είχε τίτλο «Υγιής,
οι τοξικές σχέσεις. Αυτό το εργαστήριο, workshop, έχει τίτλο Διαχείριση Συναισθημάτων. Εργαστήριο Διαχείριση Συναισθημάτων. Τι θα κάνουμε σε αυτό? Θα είμαστε εκεί πέρα, ξέρω, νομίζω 200 άνθρωποι ή 150, δεν ξέρω ακόμη η αίθουσα πόσους χωράει, θα εξαρτηθεί και από την δική σας διάθεση για συμμετοχή και αν θέλετε να το κάνουμε και αν είστε διαθέσιμοι και αν μπορείτε εκείνη την ημερομηνία. Θα έχει παρουσίαση από μένα για το θέμα. Εάν θέλετε να έρθει και η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, πέστε μας, δεν ξέρω αν μπορεί η Αριστονίκη την ημέρα, τη ρωτήσω αύριο που θα έρθει για να κάνουμε την Αριστοτρίτη. Και σκέφτομαι ότι είναι καλή ώρα απόγευμα, 3 με 7. Ναι, 3 με 7. Θα σας βολεύει εκείνη η μέρα? Θα σας βόλευε πιο νωρίς, άλλη μέρα? Ο λόγος που λέω για την Κυριακή 15 Μαρτίου είναι επειδή τη Δευτέρα 16 Μαρτίου θα μιλήσω στο Ηράκλειο, στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο, θα κάνω μια διάλεξη εκεί. Και επειδή θα είμαι στο Ηράκλειο τη Δευτέρα, σκεφτήκαμε ότι η Παρασκευή είναι καλή μέρα για να, η Κυριακή, δηλαδή 15 του Μάρτη, είναι καλή μέρα για να πάω από εκεί προς την Αθήνα, να κάνω το σεμινάριο εκεί και την επομένη να πάω στο Ηράκλειο για να κάνω στο Ηράκλειο την Δευτέρα 16 Μαρτίου τη διάλεξη στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο και την επόμενη μέρα ίσως να κάνουμε και μια παρουσίαση του βιβλίου στο Ηράκλειο. Θα το δούμε. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί για την παρουσίαση του βιβλίου. Το σεμινάριο στο Ηράκλειο είναι Δευτέρα 16 Μαρτίου στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, άρα σας ρωτάω εάν ή όσοι ζείτε στην Αθήνα ή κοντά στην Αθήνα ενδιαφέρεστε για αυτό το εργαστήριο διαχείρισης συναισθημάτων. Δηλαδή θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα μας, ποια είναι τα ανθρώπινα συναισθήματα, τι ρόλο παίζουν τα ανθρώπινα συναισθήματα και πώς τα διαχειριζόμαστε. Και τα αρνητικά συναισθήματα όπως τη θλίψη, το θυμό, τη στενοχώρια κλπ. Αλλά και τα θετικά συναισθήματα, τη χαρά, τον ενθουσιασμό, την προσμονή κλπ. Ας σας ενδιαφέρει, γράψτε στα σχόλια. Εάν σας ενδιαφέρει για την Κυριακή 15 Μαρτίου 3 με 7 το απόγευμα να κάνουμε αυτό το, πώς το έχω πει, εργαστήριο διαχείρισης συναισθημάτων, εντάξει, workshop. Ας σας ενδιαφέρει και πόσοι θέλετε να έρθετε. Έτσι το κάνω αυτό το σαν poll, πώς κάνεις δημοσκόπηση, σας ενδιαφέρει εκείνη τη μέρα και αν σας βολεύει εκείνη η ώρα. Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι έχω εδώ πέρα, εδώ και καιρό, από τότε που έχω επιστρέψει από την Αθήνα, κάτι ωραία πράγματα που θέλω να σας δείξω, κάτι σαπούνια, τα οποία μυρίζουν πολύ ωραία. Είμαι σίγουρη ότι δεν μπορείτε να τα μυριστείτε από το βίντεο. Είναι σαπούνια τα οποία μου έχει δωρήσει η Κατερίνα Εφυλάκτου από το Hellenic Nature. Το Hellenic Nature είναι Ινστιτούτο Αξιοποίησης Προϊόντων Ελληνικής Γης. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος όλα τα κέρδη τα δίνει σε φιλανθρωπίες για τους καρκινοπαθείς. Εκεί στο Hellenic Nature έχουμε κάνει και το σεμινάριο που κάναμε 2 με 3 του Νιόβρη, το σεμινάριο στο οποίο είχα συμμετέχει. Και είχα κάνει και μια διάλεξη στην Τρίτη 17 του Δεκέμβρη. Την Τρίτη λοιπόν μου έδωσε η Κατερίνα δώρο αυτά τα σαπούνια, τα οποία αυτά τα σαπούνια μου είχε ξανακάνει δώρο η Κατερίνα όταν είχα πάει αρχές Νοεμβρίου. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κουτί, το βλέπετε, που έχει μέσα 3 σαπούνια, τα οποία είναι... Θα δείτε ωραία που είναι. Και ο λόγος που θέλω να κάνω το βίντεο και το κάνω σήμερα είναι γιατί θέλω να τα βγάλω τα σαπούνια από το κουτί να τα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, δεν είμαι καλή στο unbox, βλέπετε. Έχει 3 σαπούνια. Έχει ένα, αυτό είναι για το πρόσωπο. Αυτό είναι για τα μαλλιά. Και αυτό είναι για το σώμα. Είναι ένα πακέτο που έχει μέσα 3 σαπούνια. Πρόσωπο, να το βλέπω πάνω, πρόσωπο, μαλλιά, σώμα. Λοιπόν, αυτά τα σαπούνια είναι με οργανικό λάδι κάνναβης, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ πρώτου πάω στην Αθήνα
στις αρχές Νοεμβρίου είχα μία βλάβη στο άνω βλέφαρο από τη δερματική πάθηση που έχω. Ένα λεπτό, γιατί παίρνει η Κατερίνα τηλέφωνο. Κατερίνα! Άντια. Κατερίνα, κάνω βίντεο για τα σαπούνια αυτή τη στιγμή. Με παρενοχλείς. Ναι, παιδί μου, αλλά κλείσε να κάνω το βίντεο και θα σε πάρω μετά. Γεια, 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 γεια. Λοιπόν, που το έχει κάνει δώρο η Κατερίνα Φυλάχτου, αυτή που πήρε τώρα στο Viber, είχα μία βλάβη στο βλέφαρο πάνω από την αυτοφλεγμονώδη δερματοπάθεια που έχω, το Lichen Planus. Σαν πληγή ήταν εδώ στο βλέφαρο και είχε αρχίσει το δέρμα να σκάει και δεν έκλαινε με τίποτα. Οπότε είχε έρθει η Κυριακή από την Αγγλία, είχε έρθει για το σεμινάριο, τι λέω, για την συνεδρίαση της Ευρωπαιδοβουλής και έφερε μαζί της ένα lip balm, ένα σωληνάριο που έβαζε στα χείλη της μια λυφή που ήταν σκασμένα και μου λέει «Μαμά, είναι με από κάναβη, αλλά δεν είναι από φαρμακευτική κάναβη», μου λέει αυτό το lip balm που βάζω στα χείλη, μη με παρεξηγήσεις. Το βλέπω, είναι από μια εταιρεία που ψωνίζω, του Dr. Organic τα προϊόντα, και πήγα μετά, το δοκίμασα και εγώ το lip balm, μου δώσε και για εκεί να το δοκιμάσω, και πήγα μετά και πήρα και τον ορό για το μάτι και είδα ότι με βοήθησε πάρα πολύ στο μάτι. Οπότε όταν μου είπε η Κατερίνα ότι αυτά τα σαπούνια είναι με οργανικό λάδι κάνναβης, τα πήρα αρχές Νοεμβρίου και άρχισα να χρησιμοποιώ. Και επειδή έχω βλάβες από το αυτοφλεγμονώδες νόσημα το Lichen Planus και στο σώμα, παρατήρησα ότι βελτιώθηκαν κατά πολύ οι βλάβες μου. Φυσικά θα είμαι ειλικρινής, αυτό για τα μαλλιά, το χρησιμοποίησα στα μαλλιά 1-2 φορές, αλλά επειδή μετά μου είπε η κομμότηρη ότι πρέπει να βάζω εκείνο το σαμπουάν που είναι για να φεύγει η κιτρινίλα, λέω στην Κατερίνα, μπορεί να το χρησιμοποιήσω αυτό και στο σώμα. Μου λέει, βεβαίως μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και στο σώμα. Τώρα να σας πω τις ιδιότητες που έχουν αυτά τα σαπούνια. Γιατί είπα στην Κατερίνα, μου άρεσαν πάρα πολύ και θέλω να κάνω ένα βίντεο να τα μάθει ο κόσμος. Λοιπόν, το body πρώτα. Το body είναι αυτό εδώ. Σαπούνι με κάνναβη, λέει. Ένα απαλό και ενυδατικό σαπούνι ελαιόλαδου, ιδανικό για τους νέους και τους ηλικιωμένους με ευαίσθητο δέρμα. Εγώ είμαι στην κατηγορία ηλικιωμένη με ευαίσθητο δέρμα. Το οργανικό έλαιο κάνναβης είναι ευρέως γνωστό για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιεξουδιωτικές του ιδιότητες, ίσως δύο από τα καλύτερα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που μπορεί να ωφελήσει το δέρμα σας. Προώθηση της κυθαρικής ανάπτυξης και της ελαστικότητας του δέρματος. Ένα σαπούνι που τρέφει το δέρμα και το διατηρεί λίγο. Όντως αυτό το είχε κάνει εμένα στο σώμα μου. Εντάξει, φυσικά το σώμα μου θέλει πάρα πολύ προσπάθεια για να γίνει λίγο, γιατί είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να καθαρίσουμε, όχι μόνο τις βρωμιές, πρέπει να φύγουν και τις κοιτανίδες και όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτό είναι το σαπούνι για τα μαλλιά. Σαπούνι με κάνναβη, σαπούνι ελαιολάδου, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, να μην ξέρετε. Μαλακό, ενυδατικό και αφράτο σαμπουάν για όλους τους τύπους δέρματος. Όντως, έκανε ωραία σαμπουνιά στο μαλλιά μου. Το οργανικό έλαιο κάνναβης είναι ιδανικό για όσους υποφέρουν από τριχόπτωση. Μπορεί να διεγείρει την ανάπτυξη των τριχών. Επιπλέον, το έλαιο κάνναβης βελτιώνει επίσης την κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής. Αυτά τα λένε, μου λέει η Κατερίνα σε αυτά που έστειλε. Μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της φυσικής υγιούς υφής της τρίχας και ενισχύει το κρανίο για να υποστηρίξει τα μαλλιά σας. Νομίζω πρέπει να ξαναρχίσω να το βάζω για να ενισχύσω το κρανίο μου. Λοιπόν, και αυτό είναι για το πρόσωπο, το οποίο όντως βοηθάει πάρα πολύ στη διατήρηση καλής ισορροπίας του πρόσωπου. Και επίσης, λοιπόν, εγώ αυτό το κουτί, το οποίο μου το έκανε δώρο η Κατερίνα, το έκανε δώρο αρχές του Νιόβρη, το οποίο τη ρώτησα πόσο κάνει, μου λέει δεν ξέρω πόσο κάνει, γιατί σας λέω αυτό είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ήταν 9, 10, 11 ευρώ, δεν ξέρω. Εγώ έχω ακόμη, από αυτά τα σαπούνια, έχω ακόμη 1,5. Δηλαδή, έχω σπαταλήσει μέσα σε 1,5. Τι λέω, ρε. Αρχές του Νιόβρη. Τώρα έχουμε 2 μήνες. Ναι. Τα 2 από τα 3 έχω σπαταλήσει. Μου έχει μείνει 1. Λοιπόν, επίσης μου έχει δώσει τώρα η Κατερίνα και αυτά τα κουτάκια που είναι ένα σαπούνι μόνο του. Αυτό λέει. Έχει μόνο για το πρόσωπο. Είναι το ίδιο δηλαδή. Πουλούνται και μόνα τους. Και έχει μόνο για το πρόσωπο, έχει μόνο για το σώμα,
Και λέει 100% των κερδών μας προσφέρονται σε οργανισμούς που στηρίζουν ανθρώπους σε ανάγκη όπως ορφανοτροφία και γυροκομεία. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, γιατί έχω μπει μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι για το σώμα. Και μυρίζουν και πολύ ωραία. Γιατί έχω μπει μέσα στο αυτοκίνητο του Μιχάλη του Δαρδανελιώτη και δεν είχε χώρο να καθίσω, γιατί είχε γεμίσει τον τόπο όλο με προϊόντα που θα έπαιρνε στο γεροκομείο Αθηνών. Αυτό επίσης. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό. Είναι ένα σαπούνι που έχει μυρωδιά, λέει Gardenia Secrets. Τα μυστικά της Γαρδένιας. Μεταξύ, εγώ από τι κατάλαβα. Αυτά τα πράγματα, επειδή έχουν μέσα ελαιόλαδο και οργανικό λάδι κάνναβις, το οποίο δεν έχει μέσα την τοξική ουσία, κάνει για όλα. Λέει, αυτό είναι νεκτάρους μαστίχα. Τα μυρωδιά έχει αυτό. Αυτό λέει είναι νέκταρ της μαστίχας. Όντως μυρίζει μαστίχα. Θυμάστε που είχαν παλιά τα σαπούνια και μετά γίναμε όλοι μοντέρνοι και πήραμε τα υγρά, τα υγρά σαπούνια, τα υγρά σαμπουάν, τα υγρά φρόλουτρα, τα οποία στοιχίζουν πολύ περισσότερο και ρυπαίνουν πολύ περισσότερο το... Α, και αυτό είναι βολκανική λάβα, λέει. Δηλαδή πουλούνται και μόνα τους αυτά τα σαπούνια. Λοιπόν, θα βάλω κάτω από το βίντεο τα links του Hellenic Nature να μπείτε να δείτε. Στην Κύπρο μου είπε ο Μιχάλης, ο Δαρδανελιώτης, ο οποίος είναι συνέτερος μαζί με την Κατερίνα τη Φυλάχτου στο Hellenic Nature, μου είπε ότι τα παίρνουν μια λυσίδα φαρμακείων στην Αμόχωστου, περιοχή Αμόχωστου νομίζω, για Νάπα και λοιπά. Τώρα να δούμε, θα τα φέρουν για λάβη πολύ. Και λέει και στην Ελλάδα, πέρα από το Ινστιτούτο του Hellenic Nature, το οποίο βρίσκεται στην Πέτρου Ράλι 97, στον πρώτο όροφο στο εμπορικό κέντρο, που μπορεί κάποιος να πάει εκεί να τα αγοράσει αυτά τα σαπούνια και όπως είπαμε 100% των κερδών πάνε σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, υπάρχουν και μεταπολιτές. Εγώ θα σας βάλω το link της σελίδας του Hellenic Nature κάτω από το βίντεο και όσοι από εσάς θέλετε να μάθετε πού μπορείτε να βρείτε κοντά στην περιοχή σας αυτά τα σαπούνια, να τα βρείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία σαπούνια εμένα, μου αρέσουν αυτά. Εγώ αυτό που έχω κάνει, επειδή είχα αρνητική εικόνα για τα σαπούνια, είχα αρνητική γνώμη για τα σαπούνια, γιατί όταν είμαστε μικροί, η μαμά μου χρησιμοποιούσε μια συγκεκριμένη μάρκα σαπουνιού και είναι το πράσινο. Θυμάστε το πράσινο το σαπούνι που έπλεναν και τα ρούχα με εκείνο και έκαναν και μπάνιο και τέτοια. Η μαμά μου χρησιμοποιούσε εκείνο. Εμάς μας έπαιρνε πιο λουξ σαπούνια, το σαπούνι λουξ. Θυμάστε το σαπούνι λουξ που είχε και μια διαφήμιση που είχε μια πολύ όμορφη ηθοποιό του Hollywood η οποία έμπαινε μέσα στην πισίνα. Όσοι θυμάστε από διαφημίσεις θα μας πείτε και ποια ήταν. Λοιπόν, και εκείνο το σαπούνι άφηνε υπολείμματα πάνω στον νηπτήρα. Μούλιαζε, έκανε, ξέρω εγώ, δεν μου άρεσε. Τώρα έχω πάει στο Jumbo πάλι, εντάξει, δεν μένω χρήματα ούτε από τον Jumbo, ούτε από το Hellenic Nature, ούτε από πουθενά άλλου. Απλώς λέω την εμπειρία μου. Πήγα στον Jumbo και βρήκα κάτι θήκες πλαστικές για το σαπούνι που κάνω, ξέρω εγώ, 70 λεπτά, 70 σέντου ευρώ, τις οποίες έχω πάρει σε τρία διαφορετικά χρώματα, όπως έχει τρία διαφορετικά χρώματα το σαπούνι που είναι ένα για τα μαλλιά, ένα για το πρόσωπο και ένα για το σώμα, και τις έχω στο μπάνιο, στον νηπτήρα. Και είναι πάρα πολύ πρακτικές και τις χρησιμοποιώ και νομίζω ότι γίνεται και οικονομία. Φυσικά, εγώ κάνω 100% οικονομία γιατί μου τα έκανε δώρο τα σαπούνια η Κατερίνα. Σκέφτομαι όμως ότι δεν έδινα 10-11 ευρώ πόσα είναι αυτά. 12, δεν ξέρω πόσα είναι. Πραγματικά δεν ξέρω. Ρωτήσουμε την Κατερίνα να μας πει από κάτω. Ενώ το σετ με τα τρία. Γύρω στα 10 ευρώ νομίζω. 10-11 ευρώ δεν ξέρω. Αν έπαιρνα ένα προϊόν που κάνει 11 ευρώ και πάει 3 μήνες. Για το πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά, συγγνώμη, είναι πολύ πιο φτηνό παρά να έπαιρνα το υγρό σαπούνι προσώπου που άμα πας από φαρμακείο κάνει από 20 έως 30 ευρώ, άμα πας από σούπερ μάρκετ κάνει από 3 έως 5 ευρώ κλπ. Λοιπόν, αυτά, σας τρέλανα. Πρέπει να πάω για ύπνο τώρα, γιατί είμαι με πολύ λίγο ύπνο, γιατί ξύπνησα σήμερα πρωί, παρόλο που δεν είμαι συνηθισμένη να ξυπνάω πρωί. Χθες το βράδυ δυσκολεύτηκα να κοιμηθώ γιατί κάποιο ροχάλιζε, δεν θα σας πω ποιο, quiz να το βρείτε. Και επειδή είχε από το πρωί που τρέχω. Λοιπόν, το ερώτημα στο οποίο θέλω να απαντήσετε είναι αν σας ενδιαφέρει να διοργανώσουμε στην Αθήνα την Κυριακή 15 Μαρτίου
εργαστήριο διαχείρισης συναισθημάτων από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις 7 το απόγευμα, και το οποίο κάνοντας το στην Αθήνα με το καλό, αν γίνει και πάει καλά, τότε θα το πάρουμε και σε άλλες πόλεις. Και σας είπα ότι η συμμετοχή θα είναι γύρω στα 20 ευρώ. Δεν θα είναι ακριβή η συμμετοχή, θα είναι μια τυπική συμμετοχή για να νοικιαστεί αίθουσα και να βγουν τα έξοδα της διοργάνωσης. Όχι, δεν είναι για κερδοσκοπία. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Έχει από χθες που με έχετε κατασυγκινήσει με τα μηνύματα που γράφετε και ειδικά κάτω από το βίντεο που έκανα χθες το βράδυ για το νέο, τη νέα λειτουργία του καναλιού της συμμετοχή. Θέλω να σας πω ξανά ότι δεν θέλω κανείς να νιώθει άσχημα αν δεν μπορεί να συμμετέχει στη συμμετοχή. Δεν είναι υποχρεωτική. Δεν θα αλλάξει η σχέση που έχουμε στο κανάλι. Θα παραμείνουν τα πράγματα όσοι έχουν και θέλω να παραμείνουν όσοι έχουν. Σας στέλνω την αγάπη μου. Και δείτε και τι έχω αναρτήσει σήμερα. Έχω αναρτήσει ένα πολύ ωραίο άρθρο που μου στείλε η Ελένη Παπαδοπούλου από την Impress Me, το οποίο έχει γράψει μία κοπέλα, η Αναστασία, που μιλάει για το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από το trolling και τα κακά σχόλια στο διαδίκτυο. Εμείς δεν είχαμε και ιδιαίτερως κακά σχόλια, 2-3 είχαμε άσχημα, τα οποία εννοείται ότι τα σβήσαν, τα άφησα εκεί πέρα. Έχουμε τέτοια αυτή να βλέπουμε αρνητικά σχόλια. Όχι τα σβήσαν, ενώ έχω αποκλείσει τους χρήστες. Με βάση τους κανόνες λειτουργίας του καναλιού, αν κάποιος μιλάει άσχημα και χρησιμοποιεί εκφράσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν στο κανάλι και παίρνει τη συζήτηση κάπου που δεν είναι καλά, τότε τρώει απόκρυψη από το κανάλι για τον απλούστατο λόγο ότι το κανάλι έχει δημιουργηθεί από εμένα. Έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη διάδοση ψυχοφέλιμο βίντεο, ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο και μια κοινότητα αγάπης και ψυχοεκπαίδευσης και ενσυναίσθησης. Οπότε οτιδήποτε δεν ταιριάζει με αυτό το κλίμα, είτε φεύγει από μόνο, το φεύγουμε εμείς. Φιλιά! Γεια σας, καλό βράδυ.